Κύριε Χρήστο, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας για αυτή τη συνέντευξη. Το προϊόν του τουρισμού είναι ένα έθραυστο προϊόν. Οι λεπτές ισορροπίες κρίνουν το αν θα πάμε καλά ή όχι κάθε χρονιά. Και βεβαίως είναι ένα προϊόν το οποίο υπάρχει η εντύπωση και νομίζω ότι έτσι είναι. Πρέπει να χτίζεται ο προορισμός, να δημιουργείται η σωστή εικόνα χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα. Βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο ούτως ή άλλως. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν από έναν προορισμό προκειμένου να βρει τον σωστό βηματισμό στην διεθνή αγορά? Καλησπέρα σας κύριε Σβαρνιά, καλησπέρα στη ΣΑΜΟ. Σας ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Σας χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκουμε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω. Το ερώτημά σας είναι πολύ κρίσιμο και ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελα λίγο να το εξειδικεύσουμε. Mm. Αναφέρεστε γενικά στο τι πρέπει να κάνει ένας τουριστικός προορισμός ή ειδικά τώρα στην περίπτωση του κορονοϊού, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα πάντα? Υπάρχει μια γενική προσέγγιση και μια γενική στρατηγική η οποία εξακολουθεί να είναι έγκυρη όπως λέμε, αλλά από την άλλη έκτακτες καταστάσεις απαιτούν και έκτακτα μέτρα και έκτακτες προσεγγίσεις τώρα, μετά τον κορονοϊό, την επόμενη μέρα? Αυτά που πρέπει να κάνουμε σήμερα, πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σταθερά από το εξής? Δηλαδή, τα μέτρα για τον κορονοϊό, οι ειδικές καταστάσεις και οι ειδικές καταστάσεις στο μάρκετινγκ που δημιουργούνται, είναι μια μόνιμη κατάσταση? Θα είναι μια μόνιμη κατάσταση από το εξής? Θα διαφοροποιήσουμε όλα όσα ξέραμε? Όχι. Πολλοί λένε ότι θα είναι κάτι μόνιμο, ήρθε για να μείνει, ήρθε για πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι μεσοπρόθεσμα μόνιμο, δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, και αυτό είναι που δημιουργεί την αίσθηση της μονιμότητας. Όμως όταν δεν βρεθεί το εμβόλιο, είτε στο τέλος του έτους, είτε το ερχόμενο έτος, τα πράγματα θα αλλάξουν και πάλι. Βέβαια, μεσοπρόθεσμα, για ένα τουλάχιστον χρόνο, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι λίγο δεδομένη, είναι λίγο παγιωμένη και θα πρέπει να προσαρμοστούμε άμεσα σε αυτήν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα απεμπολίσουμε και δεν θα ασχοληθούμε και με τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού πέραν της κατάστασης, έκτακτης κατάστασης του κορονοϊού. Προχωράμε βάσει των αρχικών σχεδίων, αλλά εξειδικεύουμε τώρα την επόμενη μέρα του κορονοϊού. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέμε ότι θα έχουμε φέτος τεράστια κρίση. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Ούτως ή άλλως ο εισερχόμενος τουρισμός αναμένουμε και ελπίζουμε να ξεκινήσει στις αρχές του Ιουλίου. Βέβαια, το τι κρατήσεις θα έχει ο Ιούλιος και τι αφήξεις θα υπάρχουν είναι ένα τεράστιο ερώτημα, διότι ως γνωστόν δεν υπάρχουν αεροπορικές συγκοινωνίες. Και οι αεροπορικές συγκοινωνίες τον Ιούλιο θα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ο κ. Βασιλάκης μόλις προχθές είχε ανακοινώσει ότι μέσα στον Αύγουστο, προσέξτε τον Αύγουστο, όχι τον Ιούλιο, ελπίζει η Αιτζία να έχει αποκαταστήσει το 50% των συνδέσεων που είχε πρώτου κορονοϊού. Οπότε ο Ιούλιος θα είναι ένας πολύ έτσι ταπεινός μήνας, θα είναι ένας μήνας εκκίνησης ουσιαστικά. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και κάποια δεδομένα. Ξέρετε, μέσα στις κρίσεις και μέσα στα προβλήματα συνήθως υπάρχουν και ευκαιρίες. Και για την Ελλάδα υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Ποια είναι αυτή? Θα μου πείτε, ευκαιρία είναι το να έχει κλείσει ουσιαστικά με το lockdown ο τουρισμός? Όχι. Όμως, το ότι η Ελλάδα τα πήγε καλά στην αντιμετώπιση του υγειονομικού προβλήματος του κορονοϊού, πέραν του προφανούς θετικού πλεονεκτήματος για τους πολίτες της χώρας αυτής και τους λίγους νεκρούς, μας έφερε και ένα παράπλευρο πλεονέκτημα, το οποίο δεν το έχουμε, τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε μαζί του, δεν έχουμε εστιάσει επαρκώς μαζί του και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και με την καλή και με την κακή έννοια ενδεχομένως. Και ποιο είναι αυτό το πλεονέκτημα? Το πλεονέκτημα είναι η ιδιαίτερα θετική εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί σε δυνητικούς επισκέπτες, σε αλλοδαπούς επισκέπτες για την Ελλάδα. Δείτε τώρα τι συμβαίνει, και δεν είναι προσωπική, αυτά που σας λέω δεν είναι προσωπική εκτίμηση. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης έρευνας που διεξάγουμε στο ερευνητικό εργαστήριο TrueLab του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης σε 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν και περισσότερο από το 80% του εισερχόμενου τουρισμού της χώρας. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία.
Τα πρώτα λοιπόν αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μίντια τα οποία έχουν εκπέμψει τόσο καιρό, τα τοπικά στις χώρες αυτές τις μίντια, τα οποία έχουν εκπέμψει τόσο θετική εικόνα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην Ελλάδα, δημιούργησαν και πολύ, πολύ θετική εικόνα για τη χώρα γενικότερα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Γιατί? Διότι ο δυνητικός επισκέπτης τώρα, την επόμενη του κορονοϊού μέρα, δεν σκέφτεται το πού θα πάει με βάση το κόστος ή με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών ή με βάση την εικόνα του προορισμού γενικότερα. Σκέφτεται και επηρεάζεται πάρα πολύ και από θέματα ασφάλειας, υγειονομικής ασφάλειας. Και δείτε τώρα πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα στο μυαλό τους. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι, σκέφτονται και βλέπουν στα μίντια της χώρας τους ότι στην Ελλάδα αντιμετώπισαν καλά τον κορονοϊό, υπάρχουν λίγοι θάνατοι, λίγα κρούσματα, πήραν μέτρα εγκαίρως κτλ. Άρα δεν κινδυνεύω, νιώθει ο δυνητικός επισκέπτης. Γιατί η χώρα είναι εντός εισαγωγικών καθαρή, ας πούμε, από κορονοϊό. Αυτό είναι το ένα θετικό πλεονέκτημα. Το δεύτερο είναι τι. Νιώθει και υποσυνείδητα πολλές φορές και συνειδητά ο δυνητικός επισκέπτης ότι κι αν κινδυνέψω, προτιμώ να είμαι σε έναν προορισμό που αποδείξαν ότι τα βγάλαν πέρα. Καταλάβατε, που βέβαια η Ελλάδα τώρα, αν υπάρξει θέμα ανάλογο της Ιταλίας, θα γίνει κούτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία καλό είναι να ας τα αφήσουμε έξω τώρα εμείς. Καθόλου, ακριβώς, να το αφήσουμε απ' έξω. Αλλά όμως η έρευνα μας δείχνει ότι ο δυτικός επισκέπτης, ο μέσος Γερμανός κτλ., ο οποίος δεν έχει ιδέα από το υγειονομικό σύστημα της Ελλάδας, σκέφτεται ότι εντάξει, αφού τα πήγε καλά η Ελλάδα, άρα. Και όμοι γίνεται να συμβεί κάτι εκεί πέρα, θα τα βγάλω πέρα, θα υπάρχει μια φροντίδα. Όλα αυτά μας δημιουργούν τεράστια ευκαιρία. Ειδικά τη στιγμή που εντελώς αντίθετη, εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα βασικών τουριστικών ανταγωνιστών μας. Της Τουρκίας, για παράδειγμα, η οποία έχει τρομερά κακή εικόνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Διότι είναι όλα τα μήνυμα είναι ότι απέχει. Για χάρη τη συζήτηση, θα διακόπτω λίγο το συλλογισμό σας. Είπατε, ας πούμε, ότι ένας βασικός ανταγωνιστής μας είναι η Τουρκία, η οποία μπορεί να μην τα πήγε καλά στο υγειονομικό επίπεδο του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, είναι μάλλον ένας προορισμός ο οποίος είναι πολύ καλός αυτή τη στιγμή με βάση τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, εξαιτίας του γεγονότος ότι το δολάριο είναι ένα δολάριο προς 7,5-8 σχεδόν τουρκικές λίρες. Μήπως δεν είναι μόνο το αν είσαι COVID-free, να το πω έτσι, μιας και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, αλλά είναι μια σειρά από παράγοντες που θα επηρεάσουν τελικά και επηρεάζουν το τι γίνεται. Εάν υπήρχε χρόνος, δηλαδή αν είχαμε μπροστά μας μία σεζόν και ήμασταν τώρα δηλαδή το Μάρτιο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, βαριά Απρίλιο και είχαμε κανονικά να ξεκινήσουμε τη σεζόν μετά το Πάσχα, τότε θα επηρέαζε. Τώρα μιλάμε για μία σεζόν 2,5-3 μηνών βαριά. Έτσι, γιατί ο Ιούλιος θα είναι κάτι σαν τον Απρίλιο μιας κανονικής σεζόν. Ο Αύγουστος θα είναι κάτι σαν ένας καλός Ιούνιος ή ελπίζουμε έστω ένας... όχι πολύ σπουδαίος Ιούλιος, οπότε για τόσο μικρό χρονικό διάστημα και υπό την τρομερή πίεση εδώ και 4 μήνες όλου του κοινού στο εξωτερικό, ότι πεθαίνει κόσμος, κινδυνεύω, θα πεθάνω κτλ, νομίζω ότι το πολύ χαμηλό κόστος του ΚΕΣ δεν θα επηρεάσει σοβαρά. Αν μη τι άλλο, θα μπορούμε να γεμίσουμε. Ωραία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δικαιολογία, γιατί το ακούμε συχνά, ας πούμε, το ότι έχουμε ανταγωνιστεί και την Τουρκία των χαμηλών τιμών, να το πω έτσι, εξαιτίας, είπαμε, αυτής της ισοτιμίας μεταξύ δολαρίου, ευρώ και τουρκικής λίρας. Ακόμη όμως και αν εμείς καταφέρουμε και πείσουμε τους δυνητικούς πελάτες μας, τους δυνητικούς επισκέπτες της χώρας, ότι είμαστε ασφαλείς, κάτι που, όπως είπατε και εσείς στην έρευνά σας, αυτό φαίνεται να το καταφέρουμε μέχρι στιγμής. Πώς θα τους μεταφέρουμε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αεροπλάνα να πετάξουν? Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Θα υπάρξουν αεροπλάνα. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αεροπλάνα. Ούτως ή άλλως η Κομισιόν μόλις ανακοίνωσε τα μέτρα. Οπότε θα αρχίσουν και οι αεροπορικές εταιρείες να λειτουργούν και εδώ τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα. Ότι οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες πρακτικά χρεοκοπήσαν το διάστημα αυτό. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και η Lufthansa, αν προσέξετε, πριν από ένα μήνα, πρακτικά χρεοκόπησε. Άλλο αν αυθημερών η γερμανική κυβέρνηση έδωσε μερικά δις με πολύ συνοπτικές διαδικασίες και διασώθη.
Αυτό σημαίνει ότι όλες οι κυβερνήσεις φυσικά και οι δικοί μας και σωστά θα πράξει, έτσι αυτό πρέπει να γίνει, θα στηρίξουν τον κλάδο των αεροπορικών για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, δεν μπορεί ο τουρισμός να επιβιώσει όχι στην Ελλάδα αλλά σε καμία χώρα χωρίς αποδοτικές αερομεταφορές. Δεύτερον, ας πιάσουμε το θέμα της Aegean. Δεν έφταιγε σε τίποτα. Ήταν μια καθόλου υγιής και πολύ καλά διοικούμενη εταιρεία. Ήταν παντελώς εξωγενής ο παράγοντας ο οποίος την επηρέασε. Όπως συνέβη και με άλλες αεροπορικές εταιρείες και εκτός Ελλάδος. Και σύν της άλλης, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης της χώρας μας ως προορισμού από τις βασικές πηγές εισερχόμενου τουρισμού, οι αερομεταφορές είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Οπότε πιστεύω θα λειτουργήσουν. Προφανώς όχι στην έκταση που γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι, αλλά θα λειτουργήσουν. Η TUI που λέτε και αυτή χρεοκόπησε και διασώθηκε από το γερμανικό δημόσιο. Και αυτοί τα αεροπλάνα της θα πετάξουν κανονικά. Σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί. Θα υπάρχουν περιορισμοί, μάσκες κτλ. Αλλά λάβετε υπόψη κάτι τρομερά ενδιαφέρον. Δεν θα μείνει κενή η μεσαία θέση. Δεν θα μείνει κενή η μεσαία θέση στα αεροπλάνα. Και αυτό ήταν βασικό αίτημα των αεροπορικών εταιρεών για να είναι βιώσιμες οι πτήσεις τους και να αρχίσουν τη λειτουργία. Και αυτό ικανοποιήθηκε από την Κομισιόν. Άρα, σιγά σιγά, δεν μπορώ να πω ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά θα λειτουργήσει το τουριστικό κύκλωμα. Αυτό βέβαια αφορά την Νότια Ελλάδα και τα νησιά. Διότι υπάρχει και μια άλλη τεράστια ευκαιρία η οποία άμεσα δεν αφορά τη Σάμο, αλλά να το συζητήσουμε λίγο γιατί μπορεί και να την αφορά έμεσα. Τι θέλω να πω, ο δικός τουρισμός. Περίπου το 25% του εισερχόμενου τουρισμού στη χώρα είναι ο δικός τουρισμός. Και η συντριπτική πλειοψηφία, περισσότερο από 85% του οδικού τουρισμού, απευθύνεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή Μακεδονία, λίγο Θράκη και μέχρι την Ήπειρο και Κέρκυρα. Δηλαδή αυτή η ζώνη από την Κέρκυρα, Βόρεια Ελλάδα παίρνει περίπου το 85-90% του οδικού τουρισμού από πολλές χώρες. Ναι. Ακόμη και από την Ιταλία. Αυτό τι σημαίνει, ότι προφανώς στη Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζεται η κρίση με μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα λόγω της δυνατότητας του οδικού τουρισμού. Όμως κάποια νησιά, όπως η Σάμος για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό. Και εδώ είναι που χρειάζεται σχεδιασμός, εδώ είναι που χρειάζεται να σκεφτόμαστε δημιουργικά και διαφορετικά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, τι θα γίνει με τα αεροπλάνα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τα αεροπλάνα θα είναι μειωμένα, κύριε Σβάνια. Όπως και να έχει το πράγμα, θα είναι πιο λίγα φέτος. Θα είναι πολύ λίγα. Θα μαλώνουν οι προορισμοί για το πού θα πάνε τα αεροπλάνα ενδεχομένως. Θα πάνε κάποια και στη Σάμο. Αλλά γιατί να μην δούμε με δημιουργική προσέγγιση δυνατότητα διείσδυσης στο κομμάτι του οδικού τουρισμού μέσω της ακτοπλοείας. Διότι υπάρχουν συνδέσεις από Καβάλα για Σάμο, νομίζω πλέον και από Θεσσαλονίκη υπάρχουν συνδέσεις. Και εδώ τώρα φυσικά δεν πρόκειται να ξυπνήσει ένα πρωί ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος, ο Ιταλός ενδεχομένως ο τουρίστας και να πει «Α, ωραία, και γιατί να πάω μέχρι τη Χαλκιδική να μπω στη Θεσσαλονίκη να πάρω το πλοίο να πάω στη Σάμο». Από μόνος του. Δεν θα το κάνει αυτό. Ούτε έχουμε την απέτηση, θα έπρεπε να έχουμε την απέτηση να το σκεφτεί. Αυτά είναι αστεία πράγματα, αλλά δυστυχώς σε πολλά μέρη της Ελλάδας εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε με τον τρόπο αυτό. Και σε όλη τη χώρα δηλαδή, σε πολλά μέρη, σε όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για αυτό το παράδειγμα θα χρειαστεί ένα δυναμικό μάρκετινγκ, μια γρήγορη προβολή και συμφωνίες με πράκτορες, με key stakeholders στις χώρες αυτές, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και να κατευθύνουν ένα κομμάτι του οδικού τουρισμού και σε νησιά όπως η Σάμος. Και μάλιστα θα μπορούσε να υπάρχει ενδεχομένως και κάποια μορφή συνεργασία σίγουρα με ακτοπλοϊκές εταιρείες, διότι αν δουν ότι υπάρχει όφελος και υπάρχει συμφέρον οικονομικό, θα βοηθήσουν. Επιχειρήσεις είναι, αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά. Δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως να τοποθετηθεί στη βαλκανική κυρίως αγορά, βαλκανική και τουρκική και εν μέρη ιταλική αγορά, το πακέτο Σάμος Χίος Μυτιλίνη, Σάμος Χίος Λέσβος. Και μάλιστα εδώ θα μπορούσατε να δείτε και το ενδεχόμενο απευθείας πρόσβασης στον οδικό τουρισμό απέναντι, στην απέναντι μεριά του Αιγαίου, που είναι δίπλα και υπάρχει σύνδεση με τη Σάμο. Δηλαδή
ας μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος γενικώς και προσδιορίστως. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δεν τα περιμένουν όλα από το κράτος. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένα DMO, ένα Destination Marketing Management Organization, ο οποίος είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Αναφέρεται πιο πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, μια παρουσίαση σε μια εκδήλωση σε ΣΑΜΟ πριν από 10 περίπου χρόνια, όπου έλεγα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι αναγκαίο για όλους τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας να έχουν ένα πραγματικό DMO, ένα πραγματικό οργανισμό τουρισμού τοπικό, ο οποίος θα είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα βάλει το χέρι στην τσέπη και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Σε όλη την Ελλάδα, σε σπάνιες περιπτώσεις λειτουργεί, στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί. Είχαμε την τύχη να λειτουργεί. Η κυρία Πατουλίδου κάνει καλή δουλειά. Και μάλιστα και το Πανεπιστήμιο μας και το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού του ΡΟΛΑΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου έχει αναλάβει εδώ και κάποιους μήνες να εκπονήσει χωρίς κανένα κόστος, εντελώς δωρεάν, όλο το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για τη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο την πόλη, για λογαριασμό του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα πράγματα μπορούν να γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Πανεπιστήμια έχει η Ελλάδα παντού. Ερευνητές έχει παντού. Δεν είναι αναγκαίο πάντοτε να ψάχνουμε και χρήματα. Πάντα θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα θελήσουν να βοηθήσουν τον τόπο τους ουσιαστικά. Και κυρίως δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους. Δίπλα είναι η Τουρκία. Μπορεί ένα ποσοστό να καλυφθεί από επισκέπτες από την Τουρκία. Πακέτο Σάμος, Χίος, Μυτιλίνη, Χαλκιδική ενδεχομένως. Δηλαδή, δείτε το. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα πάντως μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις. Του χρόνου μπορεί να μην ισχύουν αυτά. Λοιπόν, μπορούμε να σώσουμε τη χρονιά αυτή, αυτό το καλοκαίρι. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή. Σε επίπεδο επικοινωνίας, φτάνει ο χρόνος για να επικοινωνήσουμε το μήνυμα, ούτως ώστε αυτό να μεταφραστεί και σε ενέργεια μετά, το κλικ να γίνει στον ιστότοπο, να γίνει κράτηση, να γίνει αεροπορικό εισιτήριο και να φτάσει τελικά εδώ ο πελάτης. Τόπο εδώ. Ναι. Για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε φτάνει ο χρόνος. Τι θέλω να πω. Μιλάμε για ούτε 3 μήνες, για μικρούς σχετικά αριθμούς, που ουσιαστικά δεν πάμε να βγάλουμε σοβαρό κέρδος, ουσιαστικά πάμε να καλύψουμε τα έξοδά μας και να κρατήσουμε το κεφάλι πάνω από το νερό. Να είμαστε ρεαλιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να κρατηθούν οι προορισμοί. Ορίστε. Να κρατηθούν οι προορισμοί ανοιχτοί. Ακριβώς, ακριβώς. Και επιχειρήσεις. Πρέπει να επιβιώσουν επιχειρήσεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι αν δεν επιβιώσουν επιχειρήσεις όλων των ειδών τουριστικές επιχειρήσεις, τότε τελειώσαμε. Τελειώσαμε ως χώρα. Πρέπει να κρατηθούν στην επιφάνεια, στη ζωή. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να πιάσουμε το νεκρό σημείο. Αν έχουμε και ένα μικρό κέρδος, ακόμα καλύτερα. Για αυτά τα δεδομένα λοιπόν και για τα δεδομένα ότι θα έχουμε μια σύντομη σεζόν, η απάντηση είναι ναι, υπάρχει χρόνος. Λαμβάνοντας υπόψη και εκείνα τα πλεονεκτήματα που σας έλεγα πιο πριν για την εικόνα της Ελλάδος και για τον αναμενόμενο οδικό τουρισμό. Ναι, υπάρχει χρόνος, αρκεί να ξεκινήσουμε αύριο. Και να μην τα περιμένουμε όλα να μας τα κάνει το κράτος έτσι γενικώς και προσδιόριστα. Χρειάζεται επανεκπαίδευση για να ασχολούμενοι με τον τουρισμό στην χώρα. Πάντα. Γυράσκω αίδη δεσκούμενος. Πάντοτε χρειαζόμαστε επανεκπαίδευση, όχι μόνο στον τουρισμό, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ειδικά στον τουρισμό που τα πάντα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, το μόνο πράγμα σε αυτή τη ζωή που είναι σταθερό και δεν αλλάζει ποτέ είναι ένα. Η αλλαγή. Όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν. Είναι μια παγκόσμια σταθερά. Ακριβώς. Όπως έλεγε και ο Σέλτον Κούπερ στο Big Bang Theory, άλλωστε. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι όντως, είναι μια παγκόσμια σταθερά αυτό η αλλαγή. Αλλά υπάρχει η εντύπωση, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς, το ότι ο τουρισμός της Ελλάδος δεν είναι τόσο επαγγελματικός όσο θα έπρεπε. Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Δεν είναι κανόνας αυτό. Η Ελλάδα προσφέρει ένα τρομερά διαφοροποιημένο τουριστικό προορισμό. Και προϊόντα πολλά και παντελώς διαφορετικά και συχνά και ασύνδετα μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι κακό. Καλό είναι, διότι έχει έτσι μια ποικιλία.
και μπορεί και στοχεύει σε πολύ διαφορετικές αγορές. Μπορεί να προσφέρει ένα πολύ φτηνό εντός εισαγωγικών απλό και ταπεινό προϊόν και στο άλλο άκρο ένα πραγματικά exclusive για το διεθνές jet set. Ενδιάμεσα υπάρχουν όλες οι ποικιλίες του προϊόντος. Ανάλογα συχνά με το είδος του προϊόντος, όχι πάντα όμως, αλλά συχνά σχετίζεται και ο επαγγελματισμός. Έχω δει όμως και πάρα πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά βάζουν γυαλιά σε μεγάλες και σοβαρές εντός εισαγωγικών επιχειρήσεις. Όχι, εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος. Δεν λείπει σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό ο επαγγελματισμός. Απλώς σε κάποιους κλάδους ή σε κάποιες περιοχές συχνά μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο το ποσοστό του επαγγελματισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, άλλωστε είναι η νούμερο ένα βιομηχανία της χώρας ο τουρισμός. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη μας, πιστεύω, επαφή και ας ελπίσουμε ότι στην χρονιά του κορονοϊού θα βρούμε τουλάχιστον την ευκαιρία, να βρούμε και μια ευκαιρία μέσα σε όλο αυτό το τον κακό χαμό που γίνεται από οικονομικής απόψεως, ούτως ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι για τα επόμενα χρόνια. Αμήν, σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Σβαρνιά και εύχομαι πραγματικά στη ΣΑΜΟ φέτος να είναι μια καλή χρονιά με τα δεδομένα του κορονοϊού. Μπορεί να γίνει, μπορεί να σωθεί, αρκεί να τρέξουμε όλοι. Καλό απόγευμα.